Βόμβες στο πολιτικό σκηνικό ρίχνει ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης, ο οποίος για πρώτη φορά συνδέει ευθέως πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο με την τρομοκρατία. Το κείμενό μου καθιστά φανερό τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει με την τρομοκρατία, πού υπάρχουν διασυνδέσεις πολιτικών με την τρομοκρατία και με ποιο τρόπο αυτοί οι πολιτικοί απειλούν εμένα. Γιατί απειλούν τη ζωή μου. Όλο αυτό το έβγαλα και μάλιστα με ονόματα. Το έδωσα σε συμβολιογράφο. Ο κ. Πανούσης διατυπώνει έμεσες αιχμές για την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις φυλακές Διαβατών για το κέντρο απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ, υπονοώντας ότι η κίνηση ήταν επικοινωνιακού χαρακτήρα. Ενώ δεν ξεχνά την κόντρα του με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο. Ενδεικτικός ο διάλογος που είχαν στο τελευταίο επεισόδιο της κόντρας τους. Γράφανε ότι δύο μέρες πριν παραιτηθεί η κυβέρνηση, οι μπάτσοι του Πανούση μπήκανε στις φυλακές και λέξανε τα κελιά των πυρήνων της φωτιάς. Παίρνω τηλέφωνο τον Παρασκευόπουλο και του λέω. Μπήκα στις φυλακές. Η θεσμική μου απαντά. Μπήκα εγώ στις φυλακές. Μπήκα χωρίς την άδειά σου και χωρίς τον εισαγγελέα. Μπήκα, του λέω. Το Μαξί μου είπε να μην δώσουμε έκταση. Μου είπε. Χριστιανέ μου, μπήκα στις φυλακές. Αφού δεν μπήκα, βγες και διέψευσε. Του ξαναλέω. Ποτέ δεν διαψεύστηκε. Άρα, αυτή η ιστορία με τον Πανούση να μπαίνει στις φυλακές και να ελέγχει τα κελιά κτλ. Είναι κατασκευασμένη. Από τους ίδιους κύκλους με τα ονόματα που έχω δώσει στον συμβολιογράφο, οι οποίοι θέλουν να πούν στους ποινικούς και στους άλλους ότι ο Πανούσης μας απαγορεύει να κάνουμε τις μεγάλες καινοτομίες και να σας βγάλουμε έξω. Αίσθηση προκαλούν τα όσα λέει ο πρώην Υπουργός όταν ερωτάτε εάν κάποιοι ήθελαν να απομακρυνθεί από το Υπουργείο. Γιατί στην αστυνομία υπάρχει και χρήμα. Πολύ χρήμα και ήταν και αυτή η πλευρά. Δεν είναι μόνο η ιδεολογικοπολιτική κάποιων εκεί πέρα. Οι μίζες είναι μίζες. Και αυτές δεν έχουν χρώμα, γιατί το χρήμα δεν έχει χρώμα δυστυχώς. Εγώ είπα σε μία παρέα ότι χρωστάω δύο πράγματα στον Αλέξη Τσίπρα. Πρώτον, που με έβαλε, και δεύτερον, που δεν με έβαλε τη δεύτερη φορά στην κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι με προστατεύει. Δεν κάνω εγώ για αυτά τα πράγματα. Να βλέπω να κλέβουν, να κάνουν, να αρπάζουν και να λέω, δεν πειράζει, είμαι υπουργός.